Το Sigma Live είναι ένας από τους σπουδαιότερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς της Κύπρου. Στα έντυπά του και στις ιστοσελίδες του αποθεώνει τον Εύρο και τον προτείνει ως τουριστικό προορισμό. Πρόκειται για ένα άρθρο της Άντριας Γεωργίου, η οποία συμμετείχε στο Press Trip που διοργάνωσε η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με την εταιρεία Choose και τον ΕΟΤ Κύπρου, το οποίο προβάλλει την περιοχή του Εύρου στην τουριστική αγορά της Κύπρου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αθανάσιος Τσόνης, μίλησε στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης τόσο για τις ενέργειες που γίνονται όλο αυτό το διάστημα στο κομμάτι του τουρισμού, όσο και για την άψογη συνεργασία της Κύπρου με την Περιφέρεια. Στα πλαίσια της εξωστρέφειας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τον ΝΕΟΤ Κύπρου και με τον διευθυντή, τον κύριο Πέτρο Σαγανά, πριν λίγο διάστημα είχε φέρει Κύπρους δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην περιοχή, σε κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά και στα δύο μας νησιά. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι άρθρα τα οποία άρχισαν να δημοσιεύονται στην Κύπρο σε μεγάλα μέσα έντυπα και σε εφημερίδες και σε περιοδικά, αλλά και προβολή στην τηλεόραση της Κύπρου. Στόχος μας είναι έτσι να ενισχύσουμε την σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών και να προσελκύσουμε κόσμο από το συγκεκριμένο νησί. Άλλωστε, σε αυτό ποντάρουμε και με την παρουσία μας στην έκθεση που γίνεται στην Κύπρο και στην επαφή που έχουμε κάνει με τους tour operator εκεί, και απότερος στόχος είναι και η προσέλκυση κάποιας πτήσης στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Όλη η δουλειά που γίνεται όλο αυτό το διάστημα φαίνεται ότι αποφέρει καρπούς, αναφέρει ο Αθανάσιος Τσόνης, και συμπληρώνει ότι το άρθρο της Άντριας Γεωργίου συγκινεί με τον τίτλο του, ο οποίος αναφέρει ότι στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας το θαύμα λειτουργεί ακόμη. Το επόμενο βήμα της περιφέρειας είναι να προσελκύσει τους Κύπριους τουρίστες κατά τη χειμερινή περίοδο και ποντάρει στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι το κυνήγι αλλά και η γαστρονομία. Αποφέρει καρπούς, άρθρα τα οποία και εμάς μας συγκινούν. Ο τίτλος ήταν ότι το θαύμα ζει ακόμα στον Εύρο, ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Σίγμα, στον όμιλο Sigma Live. Ναι. Αποδίδει καρπούς και μάλιστα αποδίδει καρπούς πέρα από το κλασικό ελληνικό καλοκαίρι και το δίπτυχο ήλιος θάλασσα. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε Κύπριους τουρίστες και το υπόλοιπο διάστημα, ποντάροντας σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Είναι γνωστή η αγάπη των Κυπρίων για το κυνήγι. Η περιοχή ενδείκνεται, διαθέτει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, περιπατικά μονοπάτια, γαστρονομία. Με αποτέλεσμα, θέλουμε και στόχος είναι να έρθει κόσμος και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Ένα οδηπορικό σε μια Ελλάδα λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου μαγευτική. Μια Ελλάδα που εκεί στην εσχατιά των συνόρων επιμένει να υφαίνει την ύπαρξή της όπως εκείνη ξέρει καλύτερα. Είναι μερικές φράσεις από το άρθρο της Άντριας Γεωργίου που αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές κάθε ακρίτα.